Εμείς πραγματικά είμαστε έτοιμοι από καιρό, δηλαδή από τότε που συσταθήκαν οι επιτροπές μας, και θα ήθελα λίγο να μεταφέρω κάποια στοιχεία για το πού βρισκόμαστε ένα χρόνο τώρα και 2 μήνες μετά την πλημμύρα. Ως πληγής στις οικίες καταγράφηκαν περίπου 900 στο Δήμο Χαλκιδαίων και 1.500 στο Δήμο Οδυρφίων Μεσαπίων. Στα νούμερα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται οι αγρότες και οι επαγγελματίες που ανήκουν σε άλλα μετρώα της περιφέρειας. Την επαύριο της πλημμύρας η κυβέρνηση εξαγγείλει ότι θα πάρουν όλοι οι πληγέντες 600 ευρώ. Έκτακτο επίδομα. Τελικά το επίδομα θα αφορούσε μόνο τις οικίες και σε αυτούς που μπήκαν όρια και προϋποθέσεις, δηλαδή πετάχτηκαν εκτός οι β' κατοικίες, οι οικίες που είχαν ζημιές, σαυλές, υπόγεια, αποθήκες, βοηθητικούς χώρους, αλλά και σε κατοικίες που το ε9 του μπορεί να έβγαζε κάποιο κόλλημα. Όπως έλεγαν, παραδείγματος χάρη στα χαρτιά, το σπίτι φαινόταν πρώτος όροφος. Τα παραπάνω παραθυράκια είχαν σαν αποτέλεσμα να πάρουν και το έκτακτο βοήθημα, αλλά και το επίδομα οικιακής συσκευής, μόνο το 1/3 των πληγέντων. Αρκετές είναι και οι περιπτώσεις σπιτιών που δεν πήραν ούτε το εφάπαξ επίδομα των 5.000 ευρώ του Υπουργείου Υποδομών, ή το πήραν η μισή ή το 1/4. Πέρα από το γεγονός ότι πέρασαν 3-4 μήνες να δοθούν τα επιδόματα σε κάποιους, οι αγρότες κτηνοτρόφοι δεν πήραν από αυτά τα επιδόματα. Όπως αναφερθήκατε κι εσείς εδώ σε αυτό, οι αγρότες μάλιστα δικαιούνται μόνο αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ, αλλά ακόμα και αυτοί την έπαιρναν μόνο όσοι είχαν ασφαλίσει τις καλλιέργειές τους για το 80% του ασφαλισμένου κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει ότι εξαιρέθηκαν όσοι είχαν καλλιέργειες κάτω του μισού στρέμματος ανά είδος. Δηλαδή, εξαιρέθηκαν κυρίως οι αγρότες παραγωγοί που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές. Και αυτοί που επιδοτήθηκαν πήραν ψίχουλα. Για τις ζημιές στη γη, στα θερμοκήπια, στα αγροτικά μηχανήματα δεν έχουν πάρει ακόμα κάτι. Οι μαγαζάτορες πήραν μόνο εφάπαξ επίδομα τα 8.000 ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών. Οι αρχικές εξαγγελίες για απαλλαγή από έμφυα, δόσεις δανείων σε τράπεζες και φορολογία δεν εφαρμόστηκαν στην πράξη. Οι οικογένειες που έχασαν αυτοκίνητο στο βυθό της θάλασσας δεν αποζημιώθηκαν, γιατί οι ασφαλιστικές τους έλεγαν ότι έπρεπε να απομακρυνθεί αφού είχε ειδοποιήσει η ΕΜΗ για έντονη βροχή κτλ. Κάτι βέβαια που δεν έγινε ποτέ. Ακόμα και η εισαγγελική παρέμβαση που ανακοινώθηκε ότι θα ξεκινήσει τότε, γιατί εμείς είχαμε και 8 θανάτους, δεν ακούσαμε να έβγαλε ποτέ κανένα πόρισμα. Ένα χρόνο μετά, παίρνοντας υπόψη και όλα τα παραπάνω, η κατάσταση είναι πιο δύσκολη, καθώς οι οικογένειες για να απομακρύνουν όλη τη λάσπη από τα σπίτια τους και για να επιδιορθώσουν τις ζημιές τους, ήταν πολύ παραπάνω. Πολύ παραπάνω λεφτά βέβαια από τα ψίχουλα των επιδομάτων που χρεώθηκαν. Παράδειγμα, για να βγάλουν τα νερά από το υπόγειο και από το σπίτι σου, έπρεπε να πληρώσει βιτιοφόρο εκενώσεων, βόθρων, ή για να απομακρύνει όλη τη λάσπη και τα φερτά υλικά από την αυλή σου, έπρεπε να πληρώσει. Στα υπόγεια στις αποθήκες που όλοι είχαν το λέβητε ή δεξαμηνή πετρελαίου, δεν μπορούσαν να το ξαναφτιάξουν και για δεύτερο χειμώνα πολλά θα ξεχειμωνιάσουν χωρίς θέρμανση. Οι αγρότες βρέθηκαν σε δινή θέση αφού έχασαν το εισόδημα, επειδή πολλά χωράφια είναι ακόμα θαμμένα κάτω από πέτρες και λάσπη και άμμο του ποταμού και φερτά υλικά. Ό,τι αφορά σε αποκατάσταση δημοσίων υποδομών, έχουν γίνει λίγα πράγματα. Ξαναστρώνουν δρόμους, όμως δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία από τα Υπουργεία να ξαναχτίσουν οι γέφυρες που έπεσαν. Το βασικότερο όμως είναι ότι δεν έχουν πάρει μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας. Τον Οκτώβριο του 2020, δηλαδή πριν ένα χρόνο, σταμάτησαν τα μηχανήματα της περιφέρειας να ξεμπαζώνουν και να καθαρίζουν. Ότι η Περιφερειάρχης τότε μας είπε ότι βγήκαν εκτός προϋπολογισμού και δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν. Ότι τα μηχανήματα τα κρατούν σε επιφυλακή για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Σαν να μας λέει ότι θα τα ξαναβγάλουμε να δουλέψουν όταν ξαναπνιγείται. Γιατί αυτό είναι δεδομένο. Μας έδιναν χρονοδιαγράμματα πότε θα πληρωθούν οι μελέτες για οριοθέτηση των ποταμών του Λίλαντα και του Μεσαπίου, πρώτα για Φλεβάρι, μετά για Απρίλη. Τελικά έφτασε Ιούνις, όπου παρουσίασαν στο Δημοτικό Συμβουλίο της Χαλκίδας μια μελέτη του 2005 για το Λίλαντα με αλλαγμένο το εξώφυλλο. Την ανακάλεσαν, ζήτησαν παράταση 3 μηνών, η οποία πέρασε αφού έφτασε Οκτώβρης και ακόμα δεν μας έχουν καλέσει στη συνάντηση. Η κατάσταση μέσα στα ποτάμια είναι χειρότερη από πριν την πλημμύρα, αφού τώρα έχουν προσθεθεί τόνοι λάσπες που κατέβηκαν από το βουνό πέρσι τον Αύγουστο, αφού είχε προηγηθεί και η πυρκαγιά του 2019. Εκεί η μεγάλη πάλι στην Εύβοια. Ακόμα δεν έχουν συμπαδωθεί και η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Κυβέρνηση και περιφέρεια, όπως και οι Δήμοι, έχουν βρει τη δικαιολογία να πετάνε ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον για χρηματοδότηση. Δεν μας αφορά ποιος έχει την ευθύνη ή πώς θα βρουν τη χρηματοδότηση. Εμάς μας νοιάζει να είμαστε ασφαλείς. Μας νοιάζει να προστατέψουμε τις ζωές μας και τις περιουσίες μας. Να μην δούμε άλλους νεκρούς. Φτιάξαμε στις περιοχές μας επιτροπές αγώνα και απαλεύουμε από την πρώτη στιγμή να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα, δηλαδή το 100% στην αποζημίωση όλων και αντιπλημμυρικά έργα προστασίας. Χωρίς τις επιτροπές αγώνα και τις παραστάσεις διαμαρτυρίας που όλο αυτό το χρόνο κάναμε, τις κινητοποιήσεις, δεν είχαμε πάρει ούτε αυτά τα λίγα που μας έδωσαν, όπως η απαλλαγή λογαριασμών νερού για ένα χρόνο στο Δήμο Χαλκιδαίων. Κάτι που στο Δήμο Μεσσαπίων μας υποσχέθηκαν, αλλά δεν το είδαμε ποτέ. Προσπαθούν με 1000 τρόπους να κάψουν την αγωνιστικότητά μας. Διάφοροι θέλησαν να μας καθησυχάσουν και πάλι να μας πείσουν ότι η μόνη λύση είναι η νομική οδός. Αλλά οι πληγέντες είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε. Ένα χρόνο μετά την καταστροφή και συνεχίσαμε με κινητοποιήσεις και γενικές συνελεύσεις. Ξέρουμε ότι με τον αγώνα μας θα πιέσουμε, έχουμε δει δηλαδή κάποια πράγματα, να διεκδικήσουμε το αυτονόητο, να μπορούμε να ζούμε με ασφάλεια στο τόπο μας. Ο συντονισμός αυτός εδώ που θα γίνει θα μας δώσει νέα ελπίδα και ανάταση και σε κάποιους από τους πλημμυροπαθείς που μπορεί να απογοητεύονται. Συμφωνούμε για το πανελλαδικό συλλαλητήριο. Θα είμαστε κι εμείς όλοι εκεί και πιστεύω θα τα καταφέρουμε.